λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, λοιπόν, συνεχίζει το τραγούδι. Καλησπέρα από τον Δημήτρη, καλησπέρα από άλλη μια λάσπη. Την τελευταία εκπομπή λάσπη για την χρονιά που φεύγει για το 2014. Την πολιτική εκπομπή Λάσπη, την εκπομπή που σήμερα φιλοξενεί έναν άνθρωπο μη πολιτικό, έναν άνθρωπο των αριθμών, έναν οικονομολόγο, έναν φίλο οικονομολόγο, ο οποίος έχει και μια ιδιαιτερότητα επαγγελματική. Θα μας παρουσιάσει την πρώτη του συγγραφική προσπάθεια. Την πρώτη του, λοιπόν, συγγραφική προσπάθεια. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Παζόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούω. Γεια σας, γεια σας. Ακούτε, εντάξει. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω τη συζήτηση με τον Βασίλη, να πω, όπως προείπα, τελευταία εκπομπή για φέτος. Η Λάσπη θα επανέλθει την πρώτη Πέμπτη μετά την πρωτοχρονιά. Θα έχουμε και κάποιες αλλαγές, ίσως και κάποιες χωροταξικές αλλαγές ενδιαφέρουσες. Και θα έχουμε και κάποια καινούργια πρόσωπα στο ραδιόφωνο της Νέας Μέρνης και δύο καινούργιες εκπομπές, νομίζω. Αυτά όμως θα τα δείξουμε και στο πρόγραμμα. Ξεκινάμε, λοιπόν, με τον Βασίλη. Καλώς ήρθες στη Νέα Σμύρνη, όπως είπαμε και έξω. Και πώς σου φαίνεται. Δεν μου είναι και ξένη. Δεν σου είναι και ξένη. Πώς σου φαίνεται η Νέα Σμύρνη στολισμένη, έτσι κάναμε μια γρήγορη βόλτα. Πολύ καλή, πολύ καλή. Βέβαια, δεν με πήγε στο γήπεδο να δω απ' έξω. Σου υπόσχομαι, λοιπόν, φεύγοντας να σε πάω, γιατί ο Πανιώνιος είναι ο Πανιώνιος που ξέρεις. Ξέρω ότι ξέρεις τον Πανιώνιο. Έχω και ένα τούτο, βέβαια, αλήθεια είναι αυτή. Ξέρεις, ο Πανιώνιος, ασχέτως αν είμαι ή δεν είμαι, που είμαι, είναι συνέστημα στη Νέα Σμύρνη. Οπότε και όντας μακριά, αν έχεις το συνέστημα που λέγεται Πανιώνιος και κάνεις και κανένα like τις νίκες του Πανιωνίου, νομίζω ότι είσαι αρκετά Πανιώνιος δεδομένης της απόστασης και ξέρω ότι βοηθάς και την ομάδα όσο μπορείς. Ναι, αυτή που μένει και μακριά την Ασμή είναι πιο Πανιώνιο, πιο φαντική, να το ξέρεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο σου. Καταρχήν, να δείξω λίγο το βιβλίο σου στην κάμερα. Ο Βασίλης, λοιπόν, ο Βαζόπουλος έχει γράψει και θα παρουσιάσει το Σάββατο στο Money Show το βιβλίο του «Επενδυτές χωρίς σύνορα». Άσημα το θυμίσω εγώ, να θυμίσω ότι το βιβλίο σου παρουσιάζεται στις 6 με 8. Πες μας την αίθουσα. Στην αίθουσα Θάλια 3, στο ξενοδοχείο Hilton, λοιπόν. Το NSTV θα καλύψει αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, ξεκινάω. Επενδυτές χωρίς σύνορα, πώς να επενδύσετε με ασφάλεια στις αναπτυγμένες αγορές, εκδόσεις γύρω. Λάθος όμως. Παρακαλώ. Έπρεπε να με φωνάξεις στην πρώτη εκπομπή του έτος, γιατί είμαι και γουρλής. Αχα. Καλά. Αν μπορέσεις να μου έρθεις από την Κρήτη, δεν θα σου πω όχι. Ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, Eurocapital ο εκδοτικός οίκος. Ναι. Eurocapital, λοιπόν, ο εκδοτικός οίκος. Είναι εξειδικευμένο στα οικονομικά. Λοιπόν, ένα βιβλίο περί των 430 σελίδων. Θα διαβάσω και λίγα πράγματα για το βιβλίο πριν μας μιλήσεις εσύ γι' αυτό. Εταιρείες blue chips με τζίρο δισεκατομμυρίων και εταιρείες μιας δεκάρας, τα λεγόμενα penny stocks, αλλά και τα γνωστά blue chips, μόχλευση, μερίσματα, συμβόλαια, μελλοντικής εκπλήρωσης, παράγωγα, αναδυόμενες αγορές. Το βιβλίο είναι γραμμένο από έναν επενδυτή που τόλμησε να κολυμπήσει με επιτυχία στα βαθιά αυτά νερά. Θα σε εξετάσω σε αυτά, έτσι. Σύντομος και περιεκτικός οδηγός για τον αρχάριο που θα τολμήσει να κάνει το αυτονόητο, να υπερπηδήσει τα στενά όρια της αγοράς, της εγχώριας προβληματικής οικονομίας, να ανοίξει τα πανιά τους σε αγορές που προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες. Δεν θα διαβάσω κάτι άλλο, θα διαβάσω μόνο τον τίτλο σου. Ο Βασίλης Παζόπουλος είναι χρηματιστηριακός αναλυτής, οικονομολόγος και αρθρογράφος του www.capital.gr. Έχω διαβάσει και εγώ αρκετές φορές.
Αφού λοιπόν σταμάτησα εγώ να μιλάω. Ελπίζω να είμαι χρήσιμο. Αφού λοιπόν εγώ σταμάτησα να μιλάω, πες μου λίγο το κοινό που απευθύνεται το βιβλίο. Το βιβλίο απευθύνεται σε κάποιους που θέλουν, που τους έχουν μείνει μάλλον, που έχουν μείνει λίγα λεφτά και θέλουν να βρουν έναν τρόπο να τα αξιοποιήσουν. Mm-hmm. Χρηματιστηριακά κυρίως. Απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να τα αξιοποιήσουν χρηματιστηριακά. Λοιπόν, λέει κάποιες ιδέες στο βιβλίο, είτε επενδύσει στο εξωτερικό είτε στην εγχώρια αγορά, αλλά επειδή το εξωτερικό είναι μια αγορά που δεν την ξέρουν, δεν την ξέρει ο κόσμος, είναι ένας καλός τρόπος να ενημερωθεί. Απλά να τονίσω το εξής, ότι δεν παρουσιάζονται αναλύοντας, για παράδειγμα, εταιρείες ή κλάδοι, οι αμερικανικοί, αλλά δεν έχουμε ούτε ορολογίες πολλές, ούτε, μάλλον δεν έχουμε ορολογίες, ούτε νούμερα δυσνόητα, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους οικονομολόγους. Mm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κράτησα τη λέξη αχάριος. Ναι, σε ρωτάω λοιπόν το εξής, απλό. Το βλέπει κάποιος το βιβλίο και του αρέσει ο συνδυασμός μπλε με άσπρο. Γιατί δεν καταλαβαίνει κάτι άλλο. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, τον βοηθάς πρακτικά να ξεκινήσει να συναλλάσσεται. Βέβαια. Αυτό είναι ο σκοπός. Γιατί όπως είπαμε, περισσότεροι δεν ξέρουν. Έχουν άγρια και γι' αυτό είναι καλό να ενημερωθούν καταρχήν. Να ενημερωθούν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αξιοποιήσεις τα λεφτά σου στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Είναι πάνω από 100 εταιρείες στην Αμερική, οι οποίες τι κάνουν. Αυξάνουν, μάλλον όχι δεν είναι, αυξάνουν το μέρισμά τους κάθε χρόνο επί τουλάχιστον 25 χρόνια. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η Coca-Cola, που ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει πιο γνωστή μάρκα από αυτή. Εδώ και αγγλικά να μην ξέρεις, όχι μόνο την προφέρεις, αλλά ξέρεις και αντιγράψεις. Ναι, σαφώς. Να μην ξέρεις το yes, αλλά την Coca-Cola το ξέρεις. Λοιπόν, τι γίνεται, αυτή δίνει μέρισμα επί 120 χρόνια συνέχεια. 120 χρόνια. Δηλαδή, έχει περάσει και παγκόσμιους πολέμους και κράχ και τα πάντα. Έχει περάσει τα πάντα. Πριν από 120 χρόνια με τα κάρα μας, δεν έκανα αυτοκίνητα δεν είχαμε. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έχει περάσει του κόσμου τις καταναλωτικές αλλαγές, οικονομικές, πολιτικές κλπ. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε δίνει μέρισμα. Πάρα από τα τελευταία 50 χρόνια το αυξάνει κιόλα. Τι σημαίνει αυτό, ότι επενδύοντας στην Coca-Cola δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν προπυρηνικά. Λοιπόν, να κάνω ένα αστείο που θα το καταλάβεις, νομίζω ότι θα το καταλάβεις εσύ, θα το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Πρέπει να είσαι long Coca-Cola, πολύ την πένεψες. Συμπεραίνω λοιπόν ότι το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει κάποιον ο οποίος δεν έχει οικονομικές γνώσεις να περπατήσει στα πρώτα βήματα των συναλλαγών σε ξένες αγορές και μάλιστα σε ανεπτυγμένες. Υπάρχουν δύο βήματα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι μπορείς να βρεις εταιρείες τύπου Coca-Cola, όπως οι προκτηρικά, γιατί τόσο υπάρχουν πολλές εταιρείες, αρκετές εταιρείες που δίνουν πάνω από 50 χρόνια, αυξάνεται το μέρισμα. Παραδείγματο, άλλο δίνω μέρισμα και άλλο αυξάνω το μέρισμα. Κάθε χρόνο δηλαδή δίνουν και παραπάνω. Από αυτό δεν χρειάζεται να διαβάσει κανέναν ισολογισμό, να σε κάνει τσακάλι ισολογισμού για να καταλάβει ότι η εταιρεία είναι υγιές ή υγιέστατη. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορεί να τα τοποθετήσει άνετα, εύκολα ή με αξιοπιστία τα χρήματά σου. Αν κάνει ένα χαρτοφυλάκι από τέτοιες εταιρείες, δηλαδή 3, 4, 5 τέτοιες εταιρείες, και έχει το πλεονέκτημα το εξής, ότι παίρνει καταρχήν ένα μέρισμα που είναι κοντά στο 30% κάθε χρόνο. Και ουσιαστικά ποντάρει στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Δηλαδή ο κόσμος τι γίνεται, ο κόσμος προχωράει, το ξέρουμε, προοδεύει. Και λίγο πίσω να πάει για 1, 2, 3 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μπροστά τα επόμενα 10. Πράγματι. Υπάρχουν εξελίξεις τεχνολογικές, για παράδειγμα. Άλλη παραγωγικότητα έχουμε σήμερα με τους υπολογιστές και άλλη είχαμε πιο παλιά που στέλναμε μηνύματα με το Περιστέρι. Λοιπόν, ο κόσμος προοδεύει. Άρα λοιπόν, σίγουρα αυτές οι εταιρείες, επειδή είναι παγκόσμιες και εξαρτώνται από την παγκόσμια ευμάρεια και όχι μόνο από μία χώρα, ή δύο ή τρεις κλπ. Είσαι ουσιαστικά, ξέρεις ότι θα προχωρήσει, ότι θα ανέβουν, θα αναπτυχθούν, δεν γίνεται αλλιώς. Και μία να μην πάει καλά για τον άλλο, τα λόγω, να μην πάει τόσο καλά τέλος πάντων, γι' αυτό έχεις 4-5, ώστε να ξέρεις ότι σίγουρα ακολουθείς το παγκόσμιο ΑΕΠ, που είναι σταθερά αναδικό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για κάποιον που δεν θέλει να ασχοληθεί ενεργά. Να κάνει λοιπόν ένα πορτοφόλι στο οποίο να υπολογίζει μια μερισματική απόδοση καταρχήν
και κάποια περίοδο διατηρησιμότητας, έτσι. Κάπου εκεί το παράδειγμα, τι να έχεις κάποια λεφτά και τι να επενδύσεις σε ένα κίνητο. Μπορεί να, είναι σαν να δίνεις τα λεφτά για να πάρεις ένα κίνητο. Αντί να παίρνεις ενίκιο, να παίρνεις το μέρισμα. Και το ενίκιο, τι γίνεται. Εγώ δεν λέω τώρα ότι... Καλά, το ενίκιο είναι γύρω στο 6% ήταν τις καλύτερες εποχές, αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα. Τι γίνεται, το θέμα είναι το εξής όμως. Ας αφαιρέσουμε το θέμα ότι έχουμε φόρους, παραφόρους, έμφυγες και τέλος πάντων ανάλογα πώς τους ξεκινήσει ο Υπουργός των Οικονομικών, ας πούμε τη φόρους θα βάλει. Είναι και το εξής, ότι μπορεί ο ενοικιαστής κάτι να πάθει. Δεν σημαίνει ότι και καλά να πάθει ένας. Να πάει καλά η επιχείρησή του, να αρρωστήσει το μαχαιριά. Θα φύγει, ναι, βέβαια. Ενώ τώρα να πάθει κάτι κουβαρακόλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι σίγουρος ότι θα παίρνει αυτό το μέρισμα, αυτό το ενίκιο τέλος πάντων. Αυτό είναι ο ένας τρόπος. Για κάποιον που είναι αχάριος και θέλει να τοποθετήσει με αξιοπιστία τα χρήματά του. Τώρα, ο δεύτερος είναι να είναι πιο ενεργός, να κάνει πιο συχνές αγοροπολισίες. Εκεί πέρα πάμε σε άλλο επίπεδο. Ας διαβάσετε το βιβλίο. Πριν πάμε, καταρχήν το ας διαβάσετε το βιβλίο θέλω να το επαναλαμβάνει συνέχεια, γιατί είναι μια πολύ ευχάριστη ατάκα ενός μιας καινούργιας συγγραφικής προσπάθειας. Ναι. Θα τελειώνει και θα λες διαβάστε το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Το διαβάζει κάποιος αυτό το βιβλίο ή εν πάση περιπτώσει αρχίζει και περπατάει τις σελίδες του. Υπάρχει κάποιος λόγος που όλος αυτός ο κόπος της γραφής σου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά? Δηλαδή το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο για ξένες αγορές και αν ναι, γιατί? Όχι μόνο, δεν είναι μόνο για ξένες, μπαίνει στη φιλοσοφία του trader, δηλαδή του ενεργού επενδυτή. Γιατί παθητικός επενδυτής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Για παράδειγμα, αυτό που είπαμε με τα μερίσματα. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιες εταιρείες. Λοιπόν, και για να καλύψουμε τώρα μια που πιάσαμε την Coca-Cola. Γιατί κάποιος πρέπει να ρωτήσει το εξής. Και που ξέρουμε, πολύ ωραία Coca-Cola, και που ξέρουμε ότι δεν θα έχει την τύχη της Εθνικής Τράπεζας, για παράδειγμα. Γιατί η Εθνική Τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα ήταν γίγαντας, ας πούμε, πλώνητος. Και είχε και τη σταθερή μερισματική απόδοση και αυξανόμενη, όπως περιέγραψες. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Ότι άλλο να είσαι πρώτος στο χωριό που λέμε και άλλο πρώτος στην πόλη. Mm. Άλλο να είσαι πρώτος σε μια χώρα μικρή, γιατί εδώ είμαστε μια μικρή χώρα. Κατά ψέματα 10 εκατομμύρια είμαστε. Mm. Και άλλο να είσαι πρώτος στον τομέα σου σε όλο τον πλανήτη. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, όντως και στην Coca-Cola κάποιες χώρες μπορεί να πάρει καλά. Βεβαίως. Ο καιρός, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει πολύ κρύο και να μην ευνοήσει την κατανάλωση του αναψυκτικού. Σε κάποιες όμως θα κάνει πιο πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, υπάρχουν ή κάποια χώρα θα δραστηριοποιηθεί πιο ωραία στο marketing. Άρα λοιπόν θα πετύχει πιο καλές πωλήσεις. Γι' αυτό δεν κινδυνεύεις τόσο εκεί πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ενεργητικό. Αυτό που λέει παθητικό. Αυτό που έλεγα. Σε ρώτησα να μου παραλληλήσεις λίγο με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Με δεδομένο το ελληνικό βάθος βέβαια. Ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στην Ελλάδα, επειδή είναι μικρό, καρχήν δεν υπάρχει πλέον μέρισμα. Αυτό δηλαδή, ναι, δεν μπορείς να είσαι. Τα χρόνια της κρίσης βέβαια όχι. Παθητικός επενδυτής. Δεν γίνεται. Μόνο ενεργητικός μπορεί να είσαι. Αλλά και ενεργητικός, όπως ξέρουμε τώρα, είναι δύσκολα πράγματα. Είναι συνήθεια σε μια πτώση. Και γιατί είναι σε μια πτώση? Δεν είναι τυχαίο ότι πέφτει, γιατί η οικονομία δεν πάει καλά. Και εδώ είναι ένας λόγος παραπάνω να επενδύσει κάποιος στο εξωτερικό για τον εξής λόγο. Ότι αν πες ότι αύριο πάει καλά η ελληνική οικονομία, γίνεται κάποιο θαύμα, και πάμε όλα και καλά, όλα ανθυρά. Δεν χρειάζεσαι απεγνωσμένα να έχεις μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο για να νιώσεις αυτή την ανάπτυξη. Αν είσαι άνθρωπος θα βρεις πιο εύκολα δουλειά. Αν έχεις μαγαζί, θα μπαίνουν πιο πολλοί πελάτες στο μαγαζί σου. Αν έχεις επιχείρηση, θα έχεις πιο πολύ τζίρο, πιο πολλά κέρδη. Όπως και να έχει, θα ευνοηθείς, είτε λίγο είτε πολύ. Με την τοποθέτηση στο εξωτερικό, έχεις το πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτιέσαι άμεσα από την τύχη της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, και ακόμα και οι πιθανότητες να πάει πάρα πολύ καλά, πάλι υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην πάει. Συνεπώς, έτσι το εξισορροπείς. Δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την Ελλάδα. Μπορείς να έχεις εξασφαλισμένο εισόδημα. Ωραία. Οι δύο επόμενες ερωτήσεις που θα σου κάνω είναι οι εξής. Η πρώτη, θεωρώντας και εγώ τον εαυτό μου λίγο έμπειρο στο συνάλλαγμα, καταλαβαίνεις ότι αν το εξωτερικό είναι εκτός ευρωζώνης, απαιτείται η γνώση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, διότι θα επενδύσεις στο νόμισμα της χώρας και όχι στο νόμισμα το δικό σου. Δηλαδή, αν επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτόματα μπαίνεις σε ένα συναλλαγματικό κίνδυνο που λέγεται ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Αν επενδύσεις στην Κίνα ή στη Ρωσία και επενδύεις στο τοπικό νόμισμα,
Επενδύεις παίρνοντας το ρίσκο. Μιλάς λοιπόν λίγο για το συναλλαγματικό κίνδυνο ή όχι? Σωστά, όχι. Όχι ότι είναι απαραίτητο. Υπάρχουν τεχνικές που μπορείς να εξισορροπείς αυτό το κίνδυνο, να μην σε ενδιαφέρει. Απλά εντάξει, τον εντοπίζεις όμως. Τον εντοπίζεις. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό με ενδιαφέρει. Επειδή είναι λίγο πιο εξειδικευμένο αυτό, θέλει. Καλό θα είναι να ρωτήσει κάποιο το χρηματιστή του. Εντοπίζεις όμως ότι θα επενδύσεις σε ένα νόμισμα που δεν είναι της χώρας σου. Βεβαίως. Μα γιατί κυρίως ασχολείται το βιβλίο με την Αμερικάνικη αγορά, δηλαδή πριν δίνουν 40 δολάρια. Και με την Αμερικάνικη αγορά ασχολείται όχι μόνο γιατί είναι μεγαλύτερη, αλλά γιατί και σε άλλη χώρα και στην Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, να θες να επενδύσεις σε κάποια εταιρεία, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να ψάξεις χρηματιστηριακή στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, ούτε να ξυπνά ξημερώματα για να περιμένει που θα ανοίξει το χρηματιστήριο της Αυστραλίας. Πράγματι. Μπορείς να, όπως είναι, όπως διαπραγματεύεται η Εθνική Τράπεζα στην Wall Street, υπάρχουν και αντίστοιχες μεγάλες εταιρείες, Ιαπωνέζικες, Κινέζικες, Γερμανικές ή οτιδήποτε. Το ADR είναι αυτό, έτσι. ADR έχει εθνική. Καλά, το θυμάμαι, ADR λέει. Και μπορείς να θες Sony για παράδειγμα, γιατί είδες στο PlayStation το καινούριο ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείς να πάρεις τις μετοχές της Sony από την Wall Street. Δεν χρειάζεται να απευθυνθεί σε Ιαπωνικό χρηματιστήριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν περιγράφεις ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν global liquidity, έχουν παγκόσμια ρευστότητα και είναι εισηγμένες επί κοινό τρόπο σε μεγάλα χρηματιστήρια. Μεγάλες, ναι. Τώρα, μαθαίνεις ένα μικρό ρυχείο στην Νότια Αφρική, καλά, και θα δυσκολευτείς. Στην τοπική αγορά. Αλλά ακόμα και τις Νότιας Αφρικής εταιρείες που είναι ορυχεία, οι μεγάλες υπάρχουν στην Wall Street. Ένας πρωτοετής φοιτητής λοιπόν των χρηματοοικονομικών, αν είναι καλά διαβασμένος, νομίζω ότι θα σε ρώταγε το εξής. Και καλά, εγώ λοιπόν διαβάζω το βιβλίο, μαθαίνω κάποια πράγματα. Τη στιγμή που μου προτείνεις blue chips, γιατί να αρχίσω να κάνω συναλλαγές μόνος μου και να μην πάω σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο είναι blue chip fund, και να έχω το διαχειριστή του να τρέχει για μένα και εγώ να παίρνω μια απόδοση. Τι λες λοιπόν σε έναν άνθρωπο που πάει έτσι? Με πιέζει να γίνω λίγο κακός. Να γίνεις. Λάσπη λέγεται η εκπομπή. Ωραία, ωραία. Τώρα μπήκα στο κλίμα. Λοιπόν, συνήθως οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι αυτοί που αποτυχαίνουν ως διαχειριστές κεφαλαίων των πελατών του ή των ιδίων. Αυτό είναι. Όποιος είναι δηλαδή πιο. Δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, πηγαίνει στα αμοιβαία κεφάλαια. Mm-hmm. Και γι' αυτό και τα αμοιβαία κεφάλαια, είτε στην καλύτερη περίπτωση έχουν παθητική διαχείριση, δηλαδή ακολουθούν το γενικό δίκτυο της Αμερικής, της Γερμανίας κλπ. Είτε τα πάνε και χειρότερα. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι να μην το κάνει. Θεωρείς ότι ένας επενδυτής καλό είναι να πάρει το ρίσκο μόνος του και την απόδοση μόνος του, παρά να αφήσει το ρίσκο σε κάποιον άλλον επενδύοντας, επιλέγοντας ένα πορτοφόλι και να διαχειρίζεται το άλλο τις επιλογές. Μπορείς να κάνεις το εξής. Στην Αμερική σου δίνει και την εξής δυνατότητα. Υπάρχουν κάποια ETF λέγονται, τα οποία Exchange Traded Funds, τα οποία είναι σαν αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία όμως διαπραγματεύονται ως μετοχές. Κανονικά σαν μετοχές. Τι πλεονέκτημα έχει αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει το ETF που ακολουθεί ακριβώς το δείκτη της Standard & Poor's, δηλαδή τον Dow Jones. Βεβαίως, βεβαίως. Ότι ανεβαίνει 1% ο Dow Jones, ανεβαίνει 1% και αυτό. Όμως, έχεις κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μεγάλα κεφάλαια. Καταρχήν, μπορείς να το πάρεις και μέσα στην ημέρα. Ή να το πουλήσεις και μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, ότι γίνεται κάποιο crash, γίνεται όπως το τσουνάμι που έγινε στην Ιαπωνία, δεν θα περιμένεις σαν το αμοιβαίο κεφάλαιο την επόμενη μέρα να πεις στην τράπεζα πούλησε το μου. Και να πάρει και δύο μέρες και να χάσεις και το cut-off. Και... ναι, εντάξει. Ενώ εκεί το κάνεις εκτός. Φεύγει με ένα κουμπί λοιπόν, μου λες. Βάζεις και κάποιο stop loss. Του λες και να ξαναδείς ότι άμα χάσει 10% για παράδειγμα, πουλά το αυτόματα. Και θα το πουλήσει αυτόματα. Δεν κινδυνεύεις δηλαδή από αυτή την. Σαν μετοχή λοιπόν είναι. Σαν μετοχή. Μόνο που από πίσω έχει μερίδια. Αλλά διαπραγματεύεται σαν μετοχή. Παίρνεις το μέρισμα κανονικά, παίρνεις το μέσο όρο των. Το μερισμάτο που δίνουν οι εταιρείες που αποτελεί το δείχτης. Και δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις και συνδυασμό, να πάρεις τον κλάδο τον τεχνολογικό, τον κλάδο των τραπεζών. Ότι να κάνεις ένα χαρτοφυλάκιο αντί για μετοχές που λέγαμε πριν, να κάνεις ένα χαρτοφυλάκιο κλάδων. Λοιπόν, Βασίλη, θα πιεις λίγο λεμονίδα, κάνουμε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω, εάν στο βιβλίο αναφέρεις ή αν δεν το αναφέρεις να μου το πεις εμένα, ποιες πηγές πληροφόρησης μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να αρχίσει να έχει ενημέρωση για το τι συμβαίνει στις διάφορες οικονομίες. Εννοείς πέρα από το βιβλίο. Το βιβλίο είναι εκπαίδευση. Εγώ θέλω πηγές ενημέρωσης. Εντάξει, επιστρέφουμε με τον Βασίλη Παζόπουλο σε δύο λεπτάκια πάλι. Απλά θέλω να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Βασίλη τον Μπαζόπουλο. Λοιπόν, σε ρώτησα πριν το σύντομο μουσικό διάλειμμα που μπορεί να έχει κάποιος πηγές πληροφόρησης. Δηλαδή, διάβασα το βιβλίο, μου άρεσε. Πώς μπορώ να αρχίσω να ενημερώνομαι για να επενδύσω? Στο ίντερνετ. Σήμερα το πιο απλό πράγμα είναι. Σήμερα η απόσταση ενημέρωσης που έχει ο επαγγελματίας της Wall Street με τον ερασιτέχνη στην Ελλάδα, σε ένα χωριό της Υπήρου ή της Κίνας ή του Περού, δεν έχει μεγάλη διαφορά πλέον. Mm-hmm. Θες ας πούμε για την Apple. Ενημέρωσης, όχι πληροφορήσεις. Έτσι μου άρεσε που το διαχωρίσεις. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε, έτσι. Πολύ καλά. Λοιπόν, για να βγάζει η Apple, ας πούμε, ένα νέο, ανακοινώνεται στο δέντρο, την παρακολουθείς, δεν πρόκειται να αφηδιαστείς ποτέ. Μου έχεις πει τόσες φορές Apple από την ώρα που σε είδα, που αν έχεις κινητό Samsung θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, έτσι. Δεν έχω Apple πάντως, ούτε Samsung. Okay. Οπότε δεν είσαι long Apple. Δεν είμαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι πράγματι το ίντερνετ. Apple την ξέρω πολύ, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Apple, Coca-Cola. Μα είναι η κεφαλαιοποίησή της, δώσ' μου ένα νούμερο. Πρέπει να είναι ένα app μεσαίας χώρας, έτσι. Πρέπει να έχει ξεπεράσει της Ελλάδας. 170 δις, 180. Μα τόσο πρέπει να είναι τα μετρητά τους, νομίζω. Δηλαδή, τα μεγέθη είναι που ξεφύγει. Τερατώδη, πράγματι. Μα ο τζίρος που κάνει η Apple μόνο, στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο, κάνει όλο το χρηματιστήριο το δικό μας και πιο κάτω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αντιληπτό, αλλά νομίζω το να έχει μια εταιρεία κεφαλαιοποίηση το μέγεθος ενός ΑΕΠ μικρομεσαίας χώρας είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Να γυρίσω λίγο στο βιβλίο, έτσι να το παρακαλώ. Ναι. Η πρόκειται Apple έχει διευθύνει το ασύμβουλο Έλληνα. Η πρόκειται Apple, εκεί. Όταν λέμε πρόκειται Apple εννοούμε τα ζιλέτ, τα ξηραφάκια, τα μπάμπερς. Πούλα, καλά πουλάς. Έχει πολλά, δηλαδή πολύ σαν εταιρεία αντιξερμένα τα προϊόντα τους, τα καταναλώνουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα σύντομο βιογραφικό σου, θέλω να το διαβάσω. Είσαι και όμορφος στη φωτογραφία, μου τράβηξε το μάτι. Λοιπόν, ο Βασίλης Παζόπουλος γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, σπούδασε χρηματοοικονομικά φυσικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είχε εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Σήμερα δραστηριοποιείται ως χρηματιστηριακός αναλυτής με ειδικότητα σε αγορές εξωτερικού. Τι άλλο. Είναι ιδρυτικό μέλος του Greek Trader και παράλληλα αρθρογραφεί στο capital.gr, το γνωστό οικονομικό site. Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο μύθος ότι θα βγάζω εύκολα λεφτά ήταν η αιτία να ασχοληθώ με το χρηματιστήριο. Φανταζόμουν τον. Είχες δει το Wall Street. Ναι. Μάλιστα. Κακό πέσες κι εσύ. Φανταζόμουν τον εαυτό μου να κάθεται τεμπέλικα στην αιώρια ευτυχισμένος όπως το ζουζούνι που ζεσταίνεται στον ήλιο να κερδίζω αυτό χρήματα. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν το είχε πατεντάρει. Να κερδίσω χρήματα πατώντας τα πλήκτρα του λάπτοπ. Τελικά αποδείχτηκε πως δεν ήταν καθόλου απλό. Μου πήρε 20 χρόνια δύσκολου και επίμονου αγώνα, ατελείωτα ξενύχια, άπειρες εργατόρες μελέτης. Ζημιές σου πήρε. Χαίρομαι που το ακούω, γιατί είναι και προφανές. Θα ήθελα να το γράψεις με όλο το σεβασμό. Μου πήρε και ζημιές. Μα το γράφω. Α, με συγχωρείς, βιάστηκα. Α, εκεί πέρα δείξα το γράφω, το γράφω. Προφανώς. Άπειρες εργατόρες μελέτης. Ώσπου σαν άλλος Οδυσσέας έφτασα στην Ιθάκη μου. Δραπετεύοντας από τις μεγαλοπόλεις, εγκατεστημένος πλέον στην όμορφη Κρήτη, σε ποια πόλη? Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, είμαι ένας επενδυτής χωρίς σύνορα. Euro Capital δραστηριοποιείται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μιλήσουμε και λίγο για την εκδοτική, το 1990 με την έκδοση του περιοδικού Χρήμα Αγορά, την έκδοση χρηματιστηριακών βιβλίων από το 1996, τη λειτουργία του eurocapital.gr το site από το 1997 κλπ. Να ρίξω και μια ματιά στις. Στις ενότητες. Ο εκδοτικός οίκος εξειδικεύεται στα οικονομικά βιβλία. Θανάσης Μαυρίδης, δημοσιογράφος, σε προλογίζει. Είναι ο Θανάσης Μαυρίδης από το Capital, έτσι. Ο διευθυντής του Capital. Πρόλογος δικό σου, δεν θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, βασικές έννοιες, ιστορικά διδάγματα, μέθοδοι, κλάδοι και εταιρείες. Ανάλυση λοιπόν όλων των κλάδων, εμπορεύματα, συμβουλές προς επενδυτές, εντολές, εμπειρίες, μύθοι και επίλογος. Η Βίκη είναι η γυναίκα σου. Να τη χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Και βλέπω ότι σε έχεις αφιερώσει και το βιβλίο. Άρα λοιπόν πρακτικά ξαναλέω ότι έχουμε ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν εκτός Ελλάδας, σε καθαρά equity περιβάλλον, σε καθαρά μετοχικό περιβάλλον, τους προτρέπεις προς αγορές με πολύ μεγάλο βάθος, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
και τους μιλάς για, για τη διαδικασία, τον τόπο, αλλά και για την επιλογή εταιριών. Πώς θα επιλέξουν, κριτήρια δηλαδή. Βέβαια. Μάλιστα. Έχει πολλές εταιρείες που σε το είδα. Αρκετές πολλές, γιατί έχει χιλιάδες εκεί πέρα. Και προσπαθώ κάθε εταιρεία να έχει και το δικό της τρόπο που αναλύει, που αξιολογείται σε ορισμένα σημεία περισσότερο και σε άλλα λιγότερο. Γιατί και το θέμα της επένδυσης είναι υποκειμενικό. Κάποιος, για παράδειγμα, δίνει το μεγαλύτερο μέρος στην ασφάλεια. Κάποιος, και δεν τον ενδιαφέρει τόσο να κερδίσει πολλά. Κάποιος τον ενδιαφέρει να έχει πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να έχει μεγάλο ρίσκο. Αυτό είναι υποκειμενικό. Δεν υπάρχει κάποιο τι είναι σωστό ή μια τεχνική ή άλλη. Είναι ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός. Ξέρεις, Βασίλη, καλά και εσύ ότι υπάρχουν δύο μεγάλες αναλύσεις στις επενδυτικές επιλογές, η θεμελιώδης και η τεχνική. Βλέπω λοιπόν ότι προφανώς το βιβλίο κατευθύνεται στη θεμελιώδη ανάλυση, στο fundamental. Όχι, είναι και στα δύο αναλύεται. Α, έχεις και στοιχεία τεχνικής ανάλυσης μέσα. Τα θεμελιώδη δεν δίνουμε, δηλαδή και εγώ το πιστεύω σαν φιλοσοφία. Δεν έχει τόσο, όταν αναλύεις μια εταιρεία, δεν έχει τόσο σημασία τα νούμερα πέρα, όσο το επιχειρηματικό μοντέλο. Γιατί ανάλογα την εποχή, κάποια επιχειρηματικά μοντέλα ευνοούνται, κάποια δεν ευνοούνται. Δεν έχει τόσο σημασία αν έχει τζίρο 1 δισεκατομμύριο ή 999 εκατομμύρια, όσο να είσαι μέσα στο κλίμα. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχουν κάποιες που είναι πετρελαϊκές. Το κλίμα τώρα δεν τις ευνοεί. Να ξέρεις όμως ότι αυτή που παίρνεις είναι πετρελαϊκή. Αυτό είναι. Οπότε, την τεχνική ανάλυση λοιπόν τη δίνεις σαν εργαλείο, τους διδάσκεις κατά κάποιο τρόπο να βλέπουν διαγράμματα, που να μπουν, που να βγουν, τι σημαίνει διπλός πάτος, ξέρεις τώρα τι εννοώ. Άρα λοιπόν δεν δίνεις καθόλου ουσία στο βιβλίο στην τεχνική ανάλυση, μόνο στο θεμελιώδη. Δίνω στην τεχνική ανάλυση βάρος, γιατί αξίζει να δώσεις βάρος. Φυσικά. Αλλά σε ποια σημεία πρέπει να προσέξουν, όχι τα εργαλεία που χρησιμοποιείς, γιατί αυτό θέλει άλλο βιβλίο. Υπάρχουν και βιβλία. Έρισμα δίνεις όμως για την τεχνική ανάλυση. Ναι. Δίνεις λοιπόν και τέτοια ερίσματα. Τι να προσέξει κάποιος. Ναι. Μην υπακούει τυφλά στα βιβλία, γιατί δεν πρόκειται να βγάλει έκρηξη. Τι θα πρέπει να προσέξει, είναι πολύ βασικό αυτό. Μάλιστα. Εγώ θα πω καλό τάξιδο. Γιατί ναι. Την έχω πατήσει γι' αυτό. Μα δεν γίνεται να είσαι επενδυτής αν δεν την έχεις πατήσει. Γι' αυτό τα γράφω και να μην. Τι γίνεται, εγώ το πρόβλημα που είχα, και αυτό ήταν ο λόγος που το έβγαλε στο σχεδόν. Όταν πρώτο ξεκίνησα, δεν είχα που να απευθυνθώ. Εννοείς εκδοτικό οίκο. Όχι εκδοτικό οίκο. Αλλά ως επενδυτής. Ως επενδυτής, δεν ήξερα. Γιατί ξεκίνησα να. Η πρώτη μου μετοχή που πήρα στο. Άσε να μαντέψω η Coca-Cola. Έπεσα έξω. Έπεσα έξω. Δεν θυμάμαι τι ήταν, γιατί δεν είχα χρόνο σύμβολα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήξερα όμως πώς να το κάνω. Δεν ήξερα την ίδια του στόχο, για παράδειγμα. Έπαιρνα μία και έχανα. Δεν ήξερα όπως τώρα. Πολύ βασική εντολή ότι, φίλε, για να χάνεις, κάτι δεν έχει κάνει καλά. Κάτι δεν έχει υπολογίσει καλά. Κάποιο απρόβλεπτο παράγοντα ενδεχομένω, γιατί έκανε χαζομάρα αναγκαστικά, κάτι συνέβη. Θα πρέπει να βάλεις ένα ανάλογο το χαρακτήρα σου, ένα 5, 10, 20% μέχρι εκεί να σταματήσεις. Εκεί πέρα έχεις κάνει δηλαδή να παραδεχτείς, αυτό είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά, να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Να το διακόψεις, να πεις έχασα 1.000, 2.000, 5.000 ευρώ, όσα έχασα και πάω για την επόμενη επιλογή. Μην κάθεσαι πεισματικά να είναι και το ίδιο. Στο εξής, το χρηματιστήριο το ελληνικό. Κάποιοι είχαν πάρει εθνική, έπεφτε εθνική, μένανε. Δεν την πουλάγανε, έπεσε, λέγανε μα πού θα πάει η εθνική. Μα να, μπορεί να πάει και οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εκτός από την Coca-Cola, μας είπες. Η Coca-Cola και αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά πέσουν επενδυτικά, είπαμε. Οπότε θεωρητικά και στην Coca-Cola έχει ένα στο πλώσο, έτσι δεν είναι. Στην Coca-Cola τι γίνεται. Σε τέτοια μεγάλα blue chips εννοώ. Λοιπόν, σε αυτό δεν έχει έννοια το στο πλώσο για τον εξής λόγο. Για παράδειγμα, η Coca-Cola δίνει περίπου μέρισμα 3%. Αν πέσει η τιμή του στο μισό, με το δεδομένο ότι θα συνεχίσει να δίνει, είπαμε, και αφού δίνει 120 χρόνια, θα συνεχίσει να δίνει και την επόμενη μέρα. Απλά ήταν να είναι χρηματιστηριακή, συγκυριακά τέλο πάντων, να πέσει η τιμή της στο μισό. Σημαίνει πως το μέρισμα πλέον γίνεται 6%. Τι σημαίνει 6%? Η μερισματική απόδοση. Αφού είναι βάση της τιμής, βέβαια. Λοιπόν, τι σημαίνει 6%? Για κάποιον που έχει
10.000 ευρώ, 20 και 100 ενδεχομένως θα μην έχει πολλά πράγματα. Για κάποιον όμως που έχει δισεκατομμύρια, γιατί είπαμε είναι παγκόσμια δουλειά, είναι πάρα πολλά το 60%. Θα πέσουν σε αγοράκια να την πάρουν. Ναι. Δηλαδή θεωρητικά. Αυτό πουλάει δηλαδή εννοείς, ότι είναι κράτηση η μερισματική απόδοση στη μειωμένη τιμή. Λοιπόν, οπότε θεωρητικά μπορεί να πέσει στο 0, αλλά από τη στιγμή που κάποιο ξέρει ότι σίγουρα θα πάρει 6%, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την πάρει. Mm-hmm. Αλλά να πάρουμε τη χειρότερη περίπτωση που χάσει 90%. Δεν λέω 99% που χάσει, γιατί να χάσει 90%. Τι σημαίνει, ότι το μέσημα γίνεται 30%. Mm-hmm. Αν έχει αγοράσει σε εκείνη την τιμή, αν έχει αγοράσει 90% πιο πάνω, εσύ είσαι εκεί που μπήκες. Όταν όμως, ναι, για να θες την ίδια πτώση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν άνθρωποι να την πάρουν. Ναι, βέβαια. Να έχουν τον χρόνο 30%. Βεβαίως. Να μηδενίσουμε το χείλη. Βεβαίως, 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 κατανοητό. Φυσικά θα σου μένει και σένα η κεφαλαιακή ζημιά σε επίπεδο αποτίμηση, έτσι δεν είναι. Βέβαια, αλλά. Γιατί θα κουβαλά τη μετοχή από άλλα επίπεδα. Αν μείνει όμω 30% το χρόνο, α μηδενίσει. Ναι, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει. Κατανοητό. Γι' αυτό στην πράξη αυτέ οι εταιρείε δεν πρόκειται να πέσουν πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Γι' αυτό είσαι ασφαλή. Αυτό, Βασίλη, αντίστοιχα υπόσχεται και μικρέ αποδόσει κερδών. Ναι, σίγουρα. Παίρνοντα την κουταπούλα, δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα τρίμηνο να έχει διπλασία στα λεφτά σου. Αυτό δεν υπάρχει. Όπω ξέρει, δεν πρόκειται να τα χάσει. Ναι, ναι. Δεν πρόκειται να τα διπλασιάσει. Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε πριν, ανάλογα την. Το επενδυτικό προφίλ. Το επενδυτικό προφίλ, mm-hmm. Πραγματικά. Το risk profile. Αν κάποιο είναι πιο συντηρητικό ή πιο τολμηρό. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο βιβλίου. Εγώ θα πω καλό τάξιδο. Θα είμαστε και παρέα στο Hilton. Θα μας δεις και εκεί, θα σε δούμε και εκεί, θα ακούσουμε και την παρουσίαση, θα ακούσουμε και τους ανθρώπους που θα το παρουσιάσουν. Και ό,τι καλύτερο, και εύχομαι ο κόσμος να το αγαπήσει. Θα το έχεις και σε ηλεκτρονική μορφή. Για την ώρα όχι. Για την ώρα. Για την ώρα όχι. Ξέρεις, οι πιτσιρικάδες εκεί με τα iPhone και τα iPad και τα iTouch και όλα αυτά τα i. Έχει προχωρήσει λίγο η τεχνολογία. Υπάρχει τέτοια σκέψη, αλλά όχι στα αρχή. Όμως θα κάνουμε το εξής. Όποιος παίρνει το βιβλίο. Ναι, πες μου λίγο. Λοιπόν, όποιος παίρνει το βιβλίο θα μας στείλει ένα email ότι το πήραμε, την απόδειξη από το βιβλίο. Πολύ ενδιαφέρον για που το πήρε. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα μπαίνει σε μια mailing list και θα τον ενημερώνουμε μία φορά το μήνα σχεδόν για τις καινούργιες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των εταιριών, των κλάδων. Για παράδειγμα, αναφέρομαι αρκετά στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Στο πετρέλαιο τώρα, έτσι όπως είχαμε κάποιες εξελίξεις πολύ δραματικές, ουσιαστικά το περισσότερο από το κεφάλαιο είναι άχρηστο πλέον. Ναι. Δηλαδή, είχε δεδομένα τα οποία σταματήσαν να ισχύουν σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και γι' αυτό η πρώτη ενημέρωση που θα κάνουμε το Γενάρη θα είναι για το πετρέλαιο, για τα νέα δεδομένα του πετρελαίου πλέον. Mm-hmm. Νέα δεδομένα με ποια έννοια, με την έννοια το πετρέλαιο θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα για πολύ καιρό. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να είναι μια πίεση και πολιτικά στη Ρωσία, ναι, για να ενδώσει σε άλλα θέματα, έτσι δεν είναι. Ότι μέχρι τώρα ξέραμε, όχι μόνο εμείς όλοι, που κάνανε τις επενδύσεις μεγάλες με τα δισεκατομμύρια, ότι η τιμή του πετρελαίου, η δίκαια, ας το πούμε και έτσι, ήταν κοντά στα 100 δολάρια. 90 με 110 κινούνται και τα δύο Brent. Και γι' αυτό πολύ καλά να επενδύσεις και στην Αλάσκα. Mm-hmm. Γιατί ξέρανε ότι από 120 και πάνω δολάρια θα αρχίσουν να κερδίσουν. Ναι, και όμως τι κάνανε. Τι γίνεται τώρα, με το που έπεσε τόσο απότομα, πολλές εταιρείες πλέον δεν βγαίνουν. Είναι κάτω mm-hmm. από το κόστος εξόρυξης mm-hmm. για πολλούς. Mm-hmm. Για κανένα χρόνο όμως δεν ανάγκη να είναι για πάντα. Τα άλλα 50 χρόνια βγαίνανε σαν τρελές. Δεν κλείνουν, είπες και εσύ, και η Coca-Cola δεν κλείνει με μια χρονιά κακά αποτέλεσμα. Οι μικρές, ναι, βεβαίως. Ή οι καινούργιες. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι αν κλείσουν αυτές, θα κλείσουν και. Θα κλονιστούν και οι τράπεζες. Έχει αλυσίδα, έχει. Βέβαια, βέβαια. Βεβαίως. Οπότε ίσως δούμε κάποιο ντόμινο mm-hmm. εξαιτίας του πετρελαίου. Οπότε θέλει, δηλαδή, είτε επενδύσει το πετρέλαιο είτε όχι, αν θέλει να το επενδυτικά, να το δει πιο σφαιρικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να το δει, γιατί μπορεί να ταρακουνήσει την οικονομία το πετρέλαιο. Πράγματι. Κανονικά θα έπρεπε. Πρώτη σκέψη που μπορεί να έχει κάποιο, ότι μα, με πιο φθηνό πετρέλαιο θα ευνοηθούν. Μπορεί να μην ευνοούνται οι εταιρείε που είναι του πετρελαϊκού κλάδου, αλλά όλε οι υπόλοιπε θα ευνοηθούν. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Μου κάνει εντύπωση, γιατί αν είμαστε στα 140 το βαρέλι, χρηματοοικονομικά θα κλαίγαμε τώρα. Ναι, πάλι, τώρα που είμαστε στα 60 το βαρέλι και λίγο πιο κάτω, πάλι ψάχνουμε να βρούμε λόγου δυσφορία. Αυτό ναι, δεν είναι, είναι πραγματική λόγη, δεν είναι ψυχολογική. Ναι. Για τον εξή λόγο. Ότι είναι σούπερ αναπτυξιακό όμω το πετρέλαιο στα 60 δολάρια.
εν γέννη. Μόνο αν πήγαινε σιγά σιγά και αν μείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, τότε ναι. Και αν δεν υπάρξει αυτό το ντόμινο των χρηματοποιών που είπαμε. Ναι. Ο παιδί μου Αμερικάνος θα κάνει από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια με τα μάξι του πιο εύκολα το summer season. Ναι, θα κάνει. Ναι, αλλά τώρα δεν το κάνει. Όπως το βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα, δεν είναι μόνο οι φόροι. Είναι το εξής, ότι υπάρχουν αποθέματα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δηληστήρια, όχι μόνο δηληστήρια, αλλά και κάποια εργοστάσια που το έχουν σαν πρώτη ύλη το πετρέλαιο. Ναι. Στην Αγγλία όμως ένα 35. Εγώ χαίρομαι που πάω και βάζω τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν καταναλώνω περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Ευνοεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι λόγω των αποθεμάτων δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη πτώση. Σαφώς. Προηγείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πρόβλημα το χρηματοοικονομικό που έχουν αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες. Mm-hmm. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Αν βαρύσει το κανόνι ένα, τι γίνεται στην εταιρεία. Αν έχουμε μειωμένα κέρδη, πλήττονται σε μεγάλη βέβαια. Πλήττονται οι μέτοχοι, τέλος πάντων οι διευθυντές, η εταιρεία μόνη της. Mm-hmm. Καλά, δεν λυπηθώ και πολύ. Όταν αλλά... αρχίζουν τα κανόνια, παίρνει μπάλα και τους γύρω. Ναι, σαφώς. Αυτό είναι σαφώς. Το επικίνδυνο στην απότομη πτώση. Ναι. Αν μπορώ να πω και εγώ λίγο τη γνώμη μου, η διατηρήσιμη τιμή του πετρελαίου σε επίπεδα αρκετά κάτω από τα επίπεδα που περιέγραψες εκεί γύρω από το 100, ναι μεν πολύ πιθανόν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα κλάδο, ναι μεν πολύ πιθανόν να έχει ένα ντόμινο σε κάποιους άλλους κλάδους. Σαφώς και σε χώρες και σαφώς και έχει πρόβλημα η Βενεζουέλα, έχει σοβαρό πρόβλημα η Ρωσία. Είχαμε και σήμερα δηλώσεις του Πούτιν και για το πετρέλαιο και για το ρούβλι. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου, ceteris paribus που λέγαμε κάποτε που μας διδάξανε, είναι παράγοντας ανάπτυξης. Δεν θα διαφωνήσεις νομίζω σε αυτό. Όχι, αλλά... Εκτός αν βαστάς BP από πρόπερση και τη βλέπεις προς τα κάτω. Το κακό και το εξής με τα οικονομικά, ποτέ δεν είναι κάτι άσπρο ή μαύρο. Συνήθως είναι... Σχεδόν πάντα είναι κάποια διαβάθμιση του τρί. Ναι. Όντως είναι, αλλά δεν πλήττονται μόνο οι εταιρείες οι πετρελαϊκές, πλήττονται και οι περιφερειακές της ενέργειας. Για παράδειγμα, τα πάνελ της ηλιακής ενέργειας. Τα πάντα όσα είναι συνδεδεμένα με την τιμή του πετρελαίου, βεβαίως. Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στο υδρογόνο, για παράδειγμα. Ναι. Σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Το supply side. Το demand όμως δεν πλήττεται. Το demand τρέφει τα χέρια του. Πρέπει να εξετάσουμε και τα δύο. Πράγματι. Και τα δύο. Αν έχουν μειωμένε, γιατί τι γίνεται, θα έχουμε μειωμένε εκεί που ενδεχομένω να βρίσκαμε την καινοτόμα εφεύρεση για το εναλλακτικό μορφών ενέργεια σε οποιαδήποτε μορφή, γιατί είναι πολλά που σε πολλά πράγματα πειραματίζονται. Τώρα θα αρχίσουμε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι. Έχουμε και αυτό το disadvantage. Να μιλήσουμε λίγο καλύτερα για την ελληνική οικονομία. Μάλλον να σκάνω ένα-δύο λεπτά και ένα μουσικό διάλειμμα και μετά λίγο να μιλήσουμε λίγο για τη χώρα μας εδώ. Χρειάζεται διάλειμμα. Α κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα και θα μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της Ελλάδας, για το χρέος μας και για το που πάμε κατά τη γνώμη σου, νομίζω, το Γενάρη ή το Φλεβάρι. Γιατί τώρα θα κάνουμε γιοκτούλες, με ή χωρίς πρόεδρο. Επιστρέφουμε με τον Βασίλη σε δύο λεπτάκια πάλι.
Λοιπόν, επανήλθαμε να απαντήσω στο φίλο τον, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι και παραγωγός εδώ στην εκπομπή Πολιτιστικής Διαδρομές. Παναγιώτη, όπως ξέρεις, στις χώρες υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου. Δεν θέλω να σε πονηρέψω και να σου πω ότι μπορεί να υπάρχει ένα καρτέλ, όπως μπορεί να υπάρχουν καρτέλ σε όλα τα προϊόντα. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν αποκλείεται, Βασίλη, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αγοράσει πετρέλαιο πολύ ψηλότερα, οπότε αναγκάζονται να τιμολογούν με το απόθεμα στην τιμή που το αγοράσαν. Άρα δεν αφήνουν εύκολα τις τιμές να πέσουν και να αντικατοπτρίσουν την πραγματική τιμή της πτώσης. Βασίλη, τι λες γι' αυτό? Και αυτό για να μην φάνε ζημιά, έτσι, για να μην γράψουν ζημιά. Εντάξει, τώρα μην κορδευόμαστε, το καρτέλ είναι πολύ σημαντικός λόγος. Το καρτέλ είναι σημαντικός λόγος, αλλά είναι κακός λόγος. Ναι, λάσπη, αλλά να μην υπάρχουν τα καρτέλ όμως. Πρέπει να τιμωρούνται τα καρτέλ αυτά. Υπάρχει νομοθεσία. Δεν πρέπει να την ξεπερνάει κανείς την νομοθεσία. Έτσι πρέπει, ναι. Λοιπόν, Βασίλη, να γυρίσουμε λίγο στην ελληνική οικονομία. Μην πάμε στην αρχή της ύφεσης, νομίζω δεν έχει ουσία. Να πάμε στο τέλος της ύφεσης. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά το βλέπεις? Το τέλος της ύφεσης, άσε με να ολοκληρώσω, στους αριθμούς, όχι στην κοινωνία. Στους αριθμούς είναι δύσκολο, πάντα είναι δύσκολο, δεν υπάρχει θέμα. Να σκεφτούμε το εξής, ότι στις καλές περιόδους της ανάπτυξης, είχαμε το απορρόφηση εργασίας γύρω στα 40-50.000 άτομα τον χρόνο. Mm. Τώρα έχουμε 1.300.000-1.500.000 ανέργους. Για να απορροφηθεί το 1.000.000, πες, πρέπει να δει να έχουμε με καλή ανάπτυξη, πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί μια οικονομία να αναπτυχθεί έχοντας ψηλή ανεργία, αυτό το jobless recovery που υπάρχει στην Αμερική, όχι έτσι? Όχι, γίνεται αυτό το πράγμα. Σαν να έχεις ένα εργοστάσιο με 3 μηχανήματα και να τρίβει το ένα. Πώς θα γίνει? Ναι. Είναι πεπερασμένο το capacity του, εννοείς. Μα είναι και το εξής, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε έναν εργαζόμενο για ένα συνταξιούχο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται. Ναι, αυτό δεν είναι οικονομικό θέμα. Αυτό είναι θέμα κατανομής πληθυσμού, γεννήσεων, θανάτων. Αυτό, αλλά είναι και το εξής, πρέπει να. Και η αγορά εργασία. Πρέπει να αρχίσει να δουλεύει ο κόσμος. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι. Δεν πρέπει να βρει και δουλειά. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ούτε μακροοικονομικά είναι εύκολο να παρουσιαστούν δείκτες που να δείχνουν ότι η Ελλάδα βγαίνει από την ύφεση διατηρήσιμα? Δεν το πιστεύω αυτό για τον εξής λόγο. Ότι ακόμα και στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2010. Ναι. Γιατί τους λέγανε. Μα είναι δυνατόν να δίνεται πρόγραμμα στην Ελλάδα που θα έχει για στόχο 8 χρόνια συνεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα? Πού έχει ξαναγίνει? Και μας έφερε τον Δουνουτού και λέει, να, έχει ξαναγίνει, λέει, στη Ρουμανία και στην Αίγυπτο. Αυτές οι δύο χώρες είχαν 8 χρόνια συνεχόμενο πλεόνασμα. Τι ήταν η Ρουμανία? Η Ρουμανία ήταν τότε με τον Τσαουσέσκου και τον ένατο χρόνο είχαν φτάσει το πόλισο πολύ στο να μείνει η Ρουμανία που τον φάγανε. Ναι. Και η Αίγυπτος ήταν του Μουμπάρακ. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι αυτοί οι δικτάτορες δεν μαγειρέψαν τα νούμερα, τώρα αυτό είναι δηλαδή το πρότυπο μας στο ευρωπαϊκό. Η Αίγυπτος του Μουμπάρακ και η Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσον αφορά την κοινωνία και όλες αυτές τις μειώσεις οι οποίες έχουν περάσει ποικιλοτρόπως επάνω στην καθημερινότητά μας, τι λες? Τι είναι τις μειώσεις? Μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, οι τιμές των προϊόντων να έχουν πέσει πολύ λιγότερο. Αυτή τη δημοσιονομική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι και ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί ουσιαστικά εφαρμόζεται η εσωτερική υποτίμηση. Αυτό πλέον είναι φανερό σε όλους. Δεν, στην αρχή το είχαμε καταλάβει λίγοι, τώρα είναι φανερό σε όλους. Δεν έχουμε νόμισμα να υποτιμήσουμε γι' αυτό. Ναι, η εσωτερική υποτίμηση όμως δεν έχει πετύχει πουθενά ποτέ. Καταρχήν είναι και αντιαναπτυξιακή από μόνη της. Σαφέστατα είναι αντιαναπτυξιακή. Για παράδειγμα, θέλει να πάρει κάποιος μια επένδυση, ένα κτίριο που κάνει σήμερα 100.000. Όταν ξέρει ότι του χρόνου θα το βρει 99 ή 98, θα αναβάλει την αποφασή του να το αγοράσει, θα αναβάλει την επένδυσή του. Αντιθέτως, γι' αυτό λέμε ότι ο μικρός ο πληθωρισμός είναι αναπτυξιακός, γιατί ο μικρός όμως όχι ο μεγάλος. Γιατί ξέρω ότι σήμερα έχει 100, αύριο θα έχει 101, θα έχει 102, άρα πρώτα θα βιαστεί. Τέλος πάντων, θα επιταχύνει τις εξελίξεις για να το πάρει, για να κάνει την επένδυση. Ενώ με την εσωτερική υποτίμηση
Δεν τον έχει κάποιο λόγο να το κάνει. Έχει λόγο να το αναβάλει. Μάλιστα. Στην Coca-Cola όμως δεν είναι αυτή η επενδυτική σου επιλογή όταν πέφτει. Περίμενε μήπως πέσει κι άλλο. Είναι μπες τώρα και πήγαινε προς τα πάνω. Άρα τελικά όταν η τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού πέφτει, ψάχνουμε τον πάτο. Είτε λέγεται επένδυση σε χώρα, είτε λέγεται επένδυση σε μια μετοχή. Τον πάτο ποτέ δεν τον βρίσκουμε όπως ξέρεις. Πολύ κακή, αν και διαδεδομένη, είναι πολύ κακή επενδυτική τακτική να παίρνουμε κάτι σε πνοτική τροχιά. Να το πούμε χρηματιστηριακά και για την Ελλάδα. Όταν είχε ο δείκτης, ο γενικός δείκτης για παράδειγμα 2.000 μονάδες και τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000. Τι γίνεται τώρα, αγοράσεις, καλύτερα να αγοράσεις στις 3.000 μονάδες, αλλά να έχει ανωδική τάση, δηλαδή για να έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις στις 4, στις 5, στις 6.000, στις πόνο όσο ανεβαίνει, παρά να πάρεις πιο φθηνά στις 2 την ώρα που πέφτει. Γιατί το 2 μπορεί να το αγοράσεις πιο φθηνά, αλλά θα το πεις πιο κάτω. Γιατί κερδίσεις, γενικά σε επενδύσεις, αλλά και στο χρηματιστήριο, βέβαια φαίνεται πιο άμεσα, δεν κερδίζει αυτός που αγοράζει φθηνά. Κερδίζει αυτός που πουλάει ακριβότερα. Σαφώς. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, αντανακλαστικά, αφού δεν βλέπεις ούτε αριθμητική έξοδο από την ύφεση, προφανώς δεν βλέπεις και έξοδο από την ύφεση για τους Έλληνες πολίτες για αρκετά χρόνια. Καλά, το κατάλαβα. Γιατί βλέπει κάποιος. Ναι. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Γιατί είναι σαν να είμαστε άρρωστοι και να μας δίνουν λάθος φάρμακο. Γιατί εκείνο, αυτό πώς θα γίνει καλά. Άλλο φάρμακο υπήρχε. Ή ήταν ο φαρμακοποιός ακατάλληλος. Όλα ήταν. Υπήρχε και άλλος φαρμακοποιός, μάλλον γιατρός που είχε και άλλος να συνταγογραφήσει. Υπήρξαν, λύσεις υπάρχουν, αλλά τώρα. Εκτός Ευρωζώνης, εκτός Δουνουτού, Ρωσία, Κίνα. Όχι, όχι, αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά τα δάνεια που λένε από. Ναι, ποιος άλλος λοιπόν θα μπορούσε να συνταγογραφήσει. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να κάνουμε πιο. Δηλαδή να το διαπραγματευτούμε λιγάκι. Γιατί εσκεμμένα ουσιαστικά, εσκεμμένα εφαρμόσαμε πολιτική που δεν πρέπει. Ναι. Εσκεμμένα, αυτό είναι, δηλαδή, που είναι το εξωφρενικό. Ναι. Γιατί ήταν εσκεμμένο, το ξέρανε. Το ξέρανε. Είδα το νέα και αποδείχθηκε όταν που πήγε ο Αμερικάνος ο Υπουργός των Οικονομικών Μιλωτών, που βγήκανε δηλαδή, δεν είναι θέμα υποψιών πλέον, που μίλαγε με το Σόιμπλε και του λέγανε οι Ευρωπαίοι ότι να τιμωρήσουμε τους Έλληνες. Να τιμωρήσουμε τους Έλληνες. Αυτό ήταν. Καλά, τους κοροϊδέψαμε και λιγάκι έτσι. Από πλευράς μας είναι τουλάχιστον εξευτελισμός να δίνουμε ψεύτικα στατιστικά στοιχεία, όποιος και αν τα δίνει. Το λιγότερο εξευτελισμός. Δεν είμαστε μόνοι που το κάνουμε. Σαφώς. Δεν μας κάνει λιγότερο ένοχους. Ουσιαστικά γι' αυτό δεν πειράσαν αυτοί. Γιατί λέει, αφού το ξέραμε ότι δεν μας τα δίνει λίγο σωστά, τώρα μας εκθέσατε. Δεν μας κάνει λιγότερο ένοχους αυτό, φυσικά. Όχι, καλά, δεν φταίει η Τρόικα ή το Μπρίτσο. Όχι, σαφώς. Για την κρίση, απλά φταίει στο εξής η πολιτική προγραμμάτωση ότι δεν μας άφησε να βγούμε στην επιφάνεια. Αυτό είναι, μας κρατάει καθισμένος κάτω. Επίτηδες. Επίτηδες, το πιστεύεις. Από ό,τι φαίνεται. Με τι σκοπό. Ο πρώτος σκοπός τελικά ίσως είναι να μας τιμωρήσουν. Πρέπει να είναι ο Ζωή, πρέπει να είναι κανένας χριστιανό Ταλιμπάν. Μη μετρήσιμος λοιπόν ο σκοπός ο πρώτος. Να μας τιμωρήσουν, να μάθουμε. Κάποιος άλλος σκοπός μετρήσιμος. Να πάρουν όλα τα λιμάνια φτηνά, να πάρουν την Ακρόπολη στην Αγγλία. Με τι σκοπό. Δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά να συγκεντρωθεί η οικονομία, το θέλανε. Της Ελλάδας. Ναι, γι' αυτό εφαρμόσαν την εσωτερική υποδείξη. Γιατί όσο πιο μικρή είναι η οικονομία, τόσο μικρότερο είναι και το πρόβλημα. Με συγχωρείς, δεν πρέπει να είμαστε πάνω από 3-4% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Είναι αρκετό. Ασχολήθηκε δηλαδή ολόκληρη η Ευρωζώνη να συρρυκνώσει το 3%. Όχι μόνο αυτό. Επειδή. Ασχολούμαι και στην πράξη, το βλέπω καθημερινά το Αμερικάνικο Χρηματιστήριο. Το 2009-2010 που ήταν στην αρχή και όλα φρέσκα τα πράγματα, ότι τα αμερικάνικα site για παράδειγμα τα οικονομικά είχαν από τις 10 χειρότερες ειδήσεις οι δύο φορές στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε μέρα που τουλάχιστον μία είδηση να μην αφορά την Ελλάδα. Μα βάλαμε ρίσκο στην ύπαρξη του Euro. Σαφώς. Γι' αυτό ήταν είδηση η Ελλάδα. Το παγκόσμιο σύστημα μπορούσε να πληγωνιστεί με εμάς, γιατί τα χρήματα πολλά. Άμα το βαράγαμε κανένα κανόνι, θα γινόταν εντόμινο κανονικό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να αντέξει. Και ας πούμε το εξής, το 2008-2009 με τη Λίμαν, που βάζει κανόνι για λιγότερα,
κλονίστηκε όλο το παγκόσμιο σύστημα. Δεν θα μπορούσε πιθανότατα να αντέξει δεύτερο μεγάλο κανόνι. Γιατί σε τόσο κοντινές περιόδους. Ναι, ναι, σε αυτό. Γιατί αν θυμάστε πριν από εμάς λίγο, το Ντουμπάι. Δεν είδα να έκλαψε κανένας πάντως, δεν είδα να έγινε πανικός στις αγορές με το Ντουμπάι. Μια-δυο μέρες πιεσούλα και μετά ισιώσαμε. Ναι, ναι, γιατί το καλύψανε τα γειτονικά, άρα, τα αδερφά. Άρα καλύπτεται λοιπόν. Υπήρχε ζημιά και εκεί, σαφώς, αλλά ήταν πολύ περιορισμένη. Το μεγάλο όμως ζημιά του ήταν με εμάς, γιατί ήταν μια τεράστια κερδότητα. Τα λεφτά που έχει δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εμάς, ναι, μπορούσαν να καλύψουν 10 φορές τις ανάγκες της ολόκληρης Αφρικής. Δηλαδή τα νούμερα που πήραμε στην. Μα δεν θα πηγαίνανε στην Αφρική και να μην μας τα δίνανε. Το ξέρεις ότι δεν θα πηγαίνανε στην Αφρική αν δεν μας τα δίνανε. Δεν δώσανε ποτέ σε φτωχούς αυτή. Θέλω να δώσω μια τάξη μεγέθους. Ναι, ναι, οκ, okay, κατανοητό. Πολλά λεφτά δώσανε στην Ελλάδα. Ναι. Και τα οποία βέβαια μια τσαπάδα. Πάντως κοίταξε, αν παραλύσουμε λίγο το χρέος της Ελλάδας με το χρέος της Ιταλίας, η Ιταλία είναι φορές επάνω, 6-7 φορές. Όχι μόνο Ιταλία, την Ισπανία δεν μπορούσε να αντέξει. Φυσικά, καλύτερο παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να αντέξει το χρέος της Ισπανίας. Μα και γι' αυτό ο λόγος που μας τιμωρούν, να το πούμε και έτσι, είναι ότι είμαστε και για παράδειγμα προς αποφυγή. Λένε στους Ισπανούς ή τους Ιταλούς, κοιτάξτε τι τραβάνε οι Έλληνες. Ναι. Ή σας κάνουμε και σε εσάς τα ίδια. Άρα λοιπόν δύσκολα βλέπεις ένα τέγμα. Όχι τόσο δύσκολα. Επειδή η οικονομία μας είναι σχετικά μικρή, αν αποφασίσουν για τον ΑΒ λόγο που, εντάξει, που για να μην πει δεν το βλέπω κάποιον άλλο τον λόγο, αλλά αν τα αποφασίσουν να μας βοηθήσουν πραγματικά, όχι να μας τιμωρήσουν και να μας ειλικρινώσουν, τότε γρήγορα θα μπορούμε να αναπτυχθούμε. Για, να πω στους ξένους, μα και εδώ να συμπεριφερθούμε λίγο νορμάλ. Για παράδειγμα, οι εταιρείες, να ξέρεις το εξής, οι εταιρείες που οι μεγάλες εταιρείες ελληνικές software κινητών μόνο κάνανε εξαγωγές πέρσι, φαίνεται η πρόπερσι, νομίζω πέρσι 800 εκατομμύρια. Ολόκληρος ο κλάδος των τροφίμων που έχουμε παράδοση, που έχουμε μεσογειακές διατροφές, λάδια κτλ. Έκανε 3 δις. Δηλαδή, να αφήσουμε λίγο, επειδή έχουμε μορφωμένα παιδιά εδώ πέρα, έχουν πάρα πολλούς απόφοιτους από το Πανεπιστημίο, παραπάνω από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών. Φεύγουνε βέβαια, πάνε στο εξωτερικό κάποιοι. Ναι, αλλά αν μπορέσουμε και τους κρατήσουμε εδώ πέρα και να τα αξιοποιήσουμε, εύκολα μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε στη βιομηχανία να πούμε να φέρουμε βιομηχανίες πολύ βαριές, ούτε τίποτα τέτοιο. Γιατί η παγκόσμια οικονομία είναι οικονομία υπηρεσιών. Έχουμε το δυναμικό να το κάνουμε. Απλά να μπορούν να αφήσουν η Apple που λέγαμε πριν, η Google που είναι αυτός ο τεράστιος κολοσσός, η Amazon, η Microsoft. Όλες αυτές οι εταιρείες ξεκινήσαν από γκαράζ. Όλες. Όλες. Από γκαράζ του σπιτιού τους, του γείτονά τους. Εδώ πέρα, πρακτικά, δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει σε γκαράζ. Δεν τον ευνοούν οι συνθήκες. Έχει τέλη πιτιδέματος, έχει το τέμπε με το χαίρεται. Έχει δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία τον αποτρέπουν τελικά. Μεγάλη φορολογία που αποτρέπουν τον νέο. Αν μπορούσαν να αυτό το πράγμα να έχει. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα καμία φιλοσοφία τρομερή. Ούτε χρειάζεται βοήθεια απ' έξω να μας το πει τρόικα ή κάθε τρόικα. Αυτό το δυναμικό να εξοπλούσαμε θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο. Άρα θεωρείς προφανώς ότι εκτός από δημοσιονομικές αλλαγές θέλουμε και αλλαγές στην υποδομή, έτσι. Τις οποίες είχαμε μνημονιακή απέτηση και κάποιες ίσως οι περισσότερες από αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν κιόλας. Φυσικά δεν πραγματοποιήθηκαν. Μα εδώ είναι το τραγικό, ότι το θέμα είναι το εξής, ότι μας δώσανε κάποιες οδηγίες σωστές, αλλά δεν τις εφαρμόσανε. Και αυτούς δεν τους ενδιέφερε να τις εφαρμόσουμε. Τους ενδιέφερε η βασικά εσωτερική υποτίμηση. Λέει, κάνεις εσωτερική υποτίμηση. Και μετά κόψε το λαιμό σου, κάνε ό,τι θέλεις. Εκεί κόψαμε το λαιμό μας και δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Ενώ υπήρχε η ευκαιρία. Δεν φταίει δηλαδή μόνο η Τρόικα, όσο έπρεπε και τα λοιπά που λέμε. Αυτό εννοείται. Πες μου κάτι άλλο για να κλείσουμε. Συνήθως την κάνω αυτή την ερώτηση σε ανθρώπους που ασχολούνται με την οικονομία. Ο μέσος Έλληνας πολίτης φταίει. Δύσκολη ερώτηση. Θεωρώ το εξής. Αν είσαι πολιτικός, είναι δύσκολη η απάντηση. Στην αρχή, για να είμαι κρίσκος, τους κατηγορούσα. Ναι. Αλλά μετά κατάλαβα το εξής, ότι ο καθένας στον μικρό κόσμο στη συμπεριφορά του κινείται μέχρι εκεί που τον αφήνει το περιβάλλον. Ναι. Αν το περιβάλλον ευνοεί να κάνεις απατεωνίες, θα κάνεις την απατεωνία. Ναι. Αν ευνοεί να
κινηθεί συνετά, θα κινηθεί συνετά. Η κότα με τα αυγό δηλαδή, μου λες τώρα. Να μην ευνοούσε το περιβάλλον, να μην κάναμε απατεωνιές. Θα πω το εξής για να κάνω και μια, γιατί διαλύσαμε να κάνουμε διαφήμιση στο βιβλίο. Ναι, κάνε βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον το οποίο. Γιατί λέω κάποια πράγματα για τις υπόσχεσεις οικονομικές. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν δει το διδάγματα του παρελθόντος, δεν θα μπορεί να γνωρίσει και την επόμενη υπόσχεση οικονομική. Φυσικά. Λοιπόν, στην Ιαπωνία, που είναι ο πιο πειθαρχημένος λαός. Είναι ξεκάθαρο, ο πιο πειθαρχημένος και ο πιο λιγαρικής λαός, εκεί πέρα έγινε η πρώτη μεταπολεμική φούσκα. Mm-hmm. Γιατί οι συνθήκες οικονομικές και κοινωνικές φτιαχτήκαν έτσι, ώστε οθούσαν τους ανθρώπους mm-hmm. να εγκαταλείψουν τη συμπεριφορά τους που είχαν πιο πριν, την πολύ συνετή και να είναι πολύ οικονόμοι και πολύ μετρημένοι κτλ. Και κάνανε έξανα πράγματα. Δηλαδή πηγαίνανε, δεν είχαν προσωπία εκεί πέρα, αλλά πηγαίνανε και κάνανε λογαριασμού σε ακριβά εστιατόρια αστρονομικούς ναι. και στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό. Παίρνανε πάρα πολλά πράγματα πανάκριβα. Βασίλη, δεν εννοούσα αν είμαστε υπερκαταναλωτικοί, γιατί εσύ μάλλον που εργάζεσαι υπερκατανάλωση, εννοούσα αν είμαστε καλός λαός ως προς την πληρωμή της φορολογίας, αν είμαστε καλός λαός στο να αποφύγουμε να πληρώσουμε όπου το σύστημα αφήνει κάποια κενά. Γενικά, αν είμαστε λαός που δεν βάζει εύκολα, βρε αδερφέ, το χέρι στην τσέπη να πληρώσει το κράτος. Αυτό ήταν πάντοτε. Και δεν νομίζω να. Και δεν είμαστε και μόνο εμείς, βέβαια. Ναι, μα, δεν είναι και το βασικό μας πρόβλημα αυτό. Δεν είναι το βασικό πρόβλημα αυτό. Τώρα είναι και να φροντιαφέρει κάποια μικρή επιχείρηση, αυτό που λέμε που άνοιξε στον καράζ του. Είναι και θέμα επιβίωση σήμερα. Πάντως, αν φοροδιαφεύγει μια μικρή επιχείρηση στον καράζ της και έχει η Ελλάδα 200.000 τέτοιες επιχειρήσεις, κάνει και το γινόμενο, έτσι. Ναι, αν είχε 200.000 τέτοιες, δεν θα είχαμε ανάγκη να φοροδιαφεύγουμε. Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε καλός λαός φορολογικά. Δεν μας έχουν διδάξει φορολογική παιδεία ποτέ. Και όλοι μέσα μας, και θα ξεκινήσω πρώτα με μένα, δεν έχουμε παιδεία φορολογική για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, φταίνει άλλη που τα έχει διαχειριστεί. Όπως είπαμε και τους Ιάπωνες, όπου τους πήγαινε η κοινωνία, ανάλογα τη δούσαν και αυτοί. Λοιπόν, νομίζω ότι μιλήσαμε αρκετά. Νομίζω ότι είπες αρκετά πράγματα για το βιβλίο. Θα έχεις και το χρόνο να το παρουσιάσεις στο Hilton. Θα είμαστε εκεί, θα σε ακούσω. Θα σε ακούσει και άλλος κόσμος. Ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ για την πρώτη παρουσίαση ραδιοτηλεοπτική στην τηλεόραση της Νέας Μύρνης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σου το Σάββατο. Η Λάσπη για την επόμενη χρονιά έχει εκπλήξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 1η Πέμπτη του 2015 από την εκπομπή Λάσπη και το Δημήτρη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αντίο Βασίλη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.